4 χρόνια αναμονής επιτέλους είναι παρελθόν. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην πρώτη μέρα του καταπληκτικού αυτού ποδοσφαιρικού γεγονότος. Εδώ όπου αναμετρούνται οι μεγαλύτερες ομάδες σε όλο τον πλανήτη. Σε ζωντανή μετάδοση ελπίζουμε να γίνουμε όλοι μάρτυρες ενός αγώνα που θα γράψει τη δική του ιστορία στο παγκόσμιο φουτμπόλ. Βρισκόμαστε στο Ρότερνταμ, σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γήπεδα, τόσο για το εγχώριο, όσο και για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είναι φυσικά το Ντεκάι. Στα μεγάφωνα του γηπέδου ακούγεται ο εθνικός ύμνος της Αργεντινής. Λοσέλσο να κερδίσει τελικά την μπάλα. Ο παίκτης έκανε μια όμορφη κούρσα προς την μπάλα, αλλά μάλλον δεν είχε αρκετές δυνάμεις για να βγάλει και το σκορ. Μέση! Είναι μέσα. Ένας αρχηγός για όλες τις δουλειές. Αυτό κι αν είναι καλό ξεκίνημα. Βέβαια, θα πρέπει τώρα να αφήσουν τα πανηγύρια και να συγκεντρωθούν, γιατί έχουν μπροστά τους ένα συναρπαστικό παιχνίδι όπου φυσικά όλα μπορούν να συμβούν. Η Αργεντινή εδώ έκανε πραγματικά έναν υποδειγματικό ευνηδιασμό. Έτσι τιμωρούνται οι απρόσεκτες πάσεις στο κέντρο. Μιλάμε ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, από τότε που έγινε το λάθος, η μπάλα βρισκόταν ήδη στο αντίπαλο πλεκτό. Πάρα πολύ νωρίς παίρνουν τα ηνία του αγώνα. Περιμένει πάσα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Τρυπάει την άμυνα με την πάσα του. Μέση! Καλή προσπάθεια, αλλά δεν την βγήκε. Εδώ φάνηκε ξεκάθαρα πόσο επικίνδυνες είναι αυτές οι μπαλιές. Βέβαια, από μόνες τους δεν αρκούν. Χρειάζεται και κάποιος να τις πρόξει την μπάλα στο πλεκτό. Φόιθ επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Φόιθ ψάχνει τη συρτή πάσα. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Μαρτίνες! Επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά τους έχουν κυριολεκτικά τσακίσει. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική βάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Τώρα το σκορ είναι 2-0 υπέρ τους. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτεροι μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Έρχεται το σούτ. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Να και το σούτ τώρα. Δικαιολογμός ήταν αυτός. Ζούμε στιγμές απόλυτης ποδοσφαιρικής μαγείας. Και χτυπούν ξανά δύο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό, να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση.
Και με αυτό φτάνει τα δύο τέρματα για σήμερα. Και για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, το σκορ είναι ήδη στο 3-0. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Φόιθ θα χάσει τελικά τον βηματισμό του. Ο Μέση με την μπάλα. Δοκιμάζει σουτ. Καλή επέμβαση από τον πορτιέρο. Καθόλου άσχημη προσπάθεια. Το αντίθετο θα λέγαμε. Αν έμπαινε θα ήταν πραγματικά γκολάρα. Είναι απίθανος. Δυνατότητα σέντρας από τα άκρα. Τον άδειασε κανονικά. Μέση! Μέσα σε λίγα λεπτά έβαλαν κι άλλο. Απίστευτο. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Αυτή κι αν είναι η ιδανική εκτέλεση. Έστειλε την μπάλα στο γάμα. Είχε φοβερή αίσθηση του χώρου. Και με ιδανικό timing έκανε τα δύσκολα να φαίνονται εύκολα. Απίθανο γκολ. Όχι και άσχημα για τον ίδιο, φτάνει τα δύο γκολ στον αγώνα. Το μάτς έχει αρχίσει να θυμίζει προπόνηση. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Είναι οφθαλμοφανής η παράβαση εδώ. Χερμάν Πετσέλα θα λάβει μια τελική προειδοποίηση. Μερικές φορές οι παίκτες ενεργούν βεβαιασμένα ή αψυχολόγητα στο παιχνίδι, σαν να μην σκέφτονται. Ανακτά και πάλι την μπάλα. Παρέδες. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Είναι επικίνδυνος εκεί. Χερμάν Πετσέλα κάνει ένα πεντακάθαρο φάουλ. Νομίζω πως κατάλαβε ότι δεν θα την γλιτώσει. Είναι κίτρινη κάρτα. Από ό,τι φαίνεται πρέπει να πονάει. Αυτό ήταν ένα φτηνιάρικο φάουλ. Θα μπορούσε να το έχει αποφύγει. Απομακρύνεται προσωρινά ο κίνδυνος. Θα ψάξει τον γκολ. Δεν βρίσκει τέρμα. Out την μπάλα. Μπήκε αρκετά καλά μες στη φάση, αλλά δεν είχε τύχει με το σουτ. Δεν μπόρεσε εδώ να βρει σωστά την μπάλα και έκανε φάουλ, το βλέπουμε. Να που τον κυτρινίζει ο ρέφερι. Και το δοκιμάζει. Εκτέλεσε τη στημένη φάση με μεγάλη ακρίβεια, όπως ακριβώς το ήθελε. Δε
δεν το βάζουν κάτω. Αλλά αυτό δεν αρκεί για να πούμε ότι έχουν και ελπίδες για comeback. Ο διαιτητής σφυρίζει το τέλος του πρώτου μέρους. Πρέπει να νιώθουν ασφαλείς με αυτό το προβάδισμα, γιατί ελέγχουν πλήρως το παιχνίδι. Και βέβαια τους αρκεί αυτό το αποτέλεσμα. Ήδη τρία γκολ χωρίζουν τις δύο ομάδες. Αναρωτιέμαι ποιο μπορεί να είναι το τελικό σκορ. Το σφύριγμα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Βγαίνουν μπροστά. Τζόρνταν Αϊού. Φοβερή απόκρουση ο Αρμάνι. Ριψοκίνδυνη προσπάθεια. Αφού του βγήκε όμως, μπράβο του. Ταλιαφίκο. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Ξεχύνεται μπροστά. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Αστόχησε. Οι επιτιθέμενοι εκμεταλλεύτηκαν σωστά το χώρο εκεί στο κέντρο της άμυνας και δημιούργησαν μια μεγάλη ευκαιρία. Με καλές προϋποθέσεις αυτό το σούτ. Κινείται απειλητικά προς την εστία. Επιχειρεί το σούτ. Ανέξυπνο γκολ αυτό. Κρεώνεται καθαρά στο ποδοσφαιρικό του ένστικτο. Τουλάχιστον στα χαρτιά έχουν ακόμα πιθανότητες να κάνουν κάτι. Για να δούμε. Προχωράει προς τη μεγάλη περιοχή. Παρτέι προσπαθεί να βρει συμπαίκτη του μπροστά. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Μπήκε με πολύ δύναμη. Σφύριξε ο διαιτητής. Προφανώς είναι φάουλ αυτό. Λεάντρο Παρέδες. Ταλιαφίκο κρατάει πάντα την μπάλα στα αριστερά. Έτοιμος να σουτάρει. Καταφέρνουν αμέσως να ξαναπάρουν την μπάλα. Σεντράρει ο Παρτέ. Κεφαλιά. Θα σφυρίξει εδώ. Καταλογίζει φάουλ ο ρέφερι. Και είναι κίτρινη κάρτα. Απόλυτα φυσιολογική απόφαση φαίνεται αυτή. Τα αίματα έχουν ανάψει και πρέπει να επέμβει ο διαιτητής. Έπρεπε να το έχει βάλει.
δεν δικαιολογείται. Το σημαντικό εδώ είναι να μην απογοητευτούν, να συνεχίσουν να δημιουργούν ευκαιρίες. Αν γίνει αυτό, μπορεί σύντομα να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Λο Σέλσο. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Είναι φάουλ και ο διαιτητής το καταλογίζει. Τη στέλνει μακριά. Τζόρνταν Αγιού. Είναι σε Τζόρνταν Αγιού. Μεγάλη επέμβαση ο Αρμάνι. Θα έκανε όλα λάθος και άφησε ο διαιτητή μια πολύ εύκολη απόφαση. Η Αργεντινή χαρίζει εδώ στον αντίπαλο τη τέλεια ευκαιρία. Οι παίκτες διαμαρτύρονται για να βρουν το δίκιο τους. Ο διαιτητής όμως δεν δέχεται κουβέντα. Σε αυτή τη φάση εκτέθηκε η άμυνα. Δεν έκανε κάτι για να αποσοβήσει μια κατάσταση που από νωρίς φάνηκε δύσκολη. Κάτι είναι το αυτό. Κατάφερα να μιλήσω. Φάνηκε από το πώς πήγε πάνω στην μπάλα, ότι θα το έβαζε. Εδώ ο goalkeeper ξεγελάστηκε για τα καλά. Αλλού πήγε αυτός, αλλού πήγε η μπάλα. Μάλλον πάμε για φινάλε Grand Guignol. Ένα σούτ. Τώρα πια δεν απομένει παρά ελάχιστος χρόνος στο ρολόι του ρέφερι. Είναι επικίνδυνος εκεί. Κέρδισαν φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο μπορεί και να αποδειχθεί ότι είναι το τελευταίο σε αυτό το παιχνίδι. Δεν ήταν καθόλου έξυπνο αυτό. Με την ευκαιρία που τους έδωσε, σαν να άνοιξε την κερκόπορτα στον αντίπαλο. Όσο και καλός να είναι αυτός που σκοράρει, το γκολ από στημένη φάση καταλογίζεται πάντα στην άμυνα. Και με αυτό το γκολ έκανε hat-trick σήμερα. Τι να πεις για αυτόν τον παίκτη. Σήμερα μοιάζει πραγματικά ασταμάτητος. Βρισκόμαστε κοντά στην εκπνοή του αγώνα τώρα. Το match είναι και πάλι στα ίσια. Πρέπει να παίξουν πιο γρήγορα. Ο χρόνος δεν κυλάει υπέρ τους. Η ομάδα σκόνταψε κάπως το πρώτο εμπόδιο και μάλλον δεν είναι ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα. Θα χρειαστεί να αυτοσυγκεντρωθεί πολύ περισσότερο στον επόμενο αγώνα. Για πες μας, Γιώργο, τι σκέφτεσαι.